Αποφάσισα να κάνω αυτή τη σύντομη παρέμβαση σχετικά με τι εξαγγελίε του Μιτσοτάκη γιατί δεν είδα κάποιον να εστιάζει ακριβώ σε αυτά που θα παρουσιάσω εδώ. Δεν πρόκειται για κάποια τρομερή σκέψη. Απλά για να καταλήξει σε αυτήν, πρέπει να αφαιρέσει τον θόρυβο με τον οποίο μα βομβαρδίζει το σύστημα καθημερινά. Έστω λοιπόν, ότι αυτό ο κύκλο αντιπροσωπεύει το σύνολο των ανεβολία των συνανθρώπων μα άνω των 60 ετών, στου οποίου ο Μητσοτάκη θέλει να επιβάλλει μηνιαίο πρόστιμο 100 ευρώ, με τη δικαιολογία ότι επιβαρύνουν το ΕΣΥ. Θα αφήσω εκτό όσου έχουν λόγου υγεία που δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο, γιατί δεν θέλω να πιστέψω ότι θα επιβάλλει πρόστιμο και σε αυτού. Ελπίζω να είναι έτσι. Έχουμε λοιπόν το πρώτο υποσύνολο, και είναι αυτοί που δεν πρόκειται να νοσήσουν, άρα δεν θα χρειαστούν περίθαλψη από το ΕΣΥ. Έχουμε την ομάδα εκείνων που θα νοσήσει ελαφρά, δηλαδή πάλι δεν θα χρειαστούν περίθαλψη από το ΕΣΥ. Έχουμε και το υποσύνολο όσων θα νοσήσουν βαριά, θα χρειαστούν περίθαλψη, αλλά έχουν πληρώσει του κόσμου τι εισφορέ που σημαίνει ότι δικαιούνται κάθε περίθαλψη από το ΕΣΥ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή δεν θα επιβαρύνουν το ΕΣΥ και απλά εκβιάζονται από το Μητσοτάκι επειδή δεν θέλουν να βάλουν στο σώμα του την ουσία που αυτό θέλει να προωθήσει. Τι μένει λοιπόν, μένει η ομάδα εκείνων που υποτίθεται ότι είναι οι πραγματικοί φταίχτε και οι οποίοι όμω πρέπει να έχουν τα παρακάτω στοιχεία. Να είναι άνω των 60 ετών, να είναι ανεμβολίαστοι, να νοσήσουν βαριά, να χρειαστούν περίθαλψη από το ΕΣΥ και να μην έχουν πληρώσει τι ανάλογες εισφορέ. Για αυτού εδώ δηλαδή του ανθρώπου απαιτεί ο Μητσοτάκη να τιμωρηθούν όλοι οι υπόλοιποι οριζόντια. Κάτι ακόμα όμω. Για να πούμε ότι αυτοί φταίνε, πρέπει ο Μητσοτάκη να αποδείξει ότι δεν θα χρειάζονταν περίθαλψη αν είχαν εμβολιαστεί, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι οι εμβολιασμένοι και κολλάνε και μεταδίδουν και νοσούν και νοσούν βαριά. Έστω λοιπόν ότι αυτοί είναι οι φταίχτε για του οποίου ο Μητσοτάκη απαιτεί να τιμωρηθούν οριζόντια όλοι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Ο Μητσοτάκη δεν ζητάει από αυτούς χρήματα όταν θα χρειαστούν περίθαλψη, αλλά απαιτεί να πληρώνουν πρόστιμο από τώρα και επαόριστον κάθε μήνα, ανεξαρτήτως του πότε και για πόσο θα χρειαστούν περίθαλψη. Κατανοούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα στιγνό εκβιασμό.